φοιτητές. Έτοιμοι. Προσοχή. Ένα δυνατό χαιρετισμό. Hey. Ο Κρατών. Αγαπητοί αθλητές, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια χρονιά παραβρισκόμαστε στον ίδιο χώρο να ξαναπαρουσιάσουμε άλλη μια φορά αυτή τη μεγάλη επίδειξη που ετοιμάζουμε για σας. Δεν θα σας κουράσω, θα παρουσιάσω λίγο τους δασκάλους και θα πάρουν το λόγο οι ομιλητές ώστε να ξεκινήσει η επίδειξη. Μαζί μας έχουμε τον κύριο πρόεδρο Δημήτριο, πολλά χρόνια ιδρυτικό μέλος του σωματείου, Μαύρη Ζάνη Διοντάν, ο οποίος ακολουθεί στο Παγκράτιο άθλημα σαν ελανοδίκης. Έχουμε τον παλιό μου συμμαθητή, τον Κώστα Ιωαννίδη από την Κυπέρια, με τη γυναίκα του. Δεν θα το θυμηθώ. Ωραία. Ο κύριος Κουλαριώτης Παναγιώτης, ο οποίος είναι από τα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Η Αλβάνη Αγγέλα, η οποία είναι από τα Γιαννητσά, από τον Αθλητικό Σύλλογο Ατρόμητος. Ο συνάδελφος και αγαπητός φίλος Γουρτζάς Σταύρος, πάντα μαζί μας. Η Καραλέξη Ιωάννα από τον Λιτόχωρο. Ο Αλέξανδρος Οδούμας, ένας πολύ καλός προπονητής του τζούντο, όπου πάντα μας στηρίζει. Ο κύριος Τοπαλίδης Γιάννης από την Κατερίνη, πάντα κοντά μας. Η Έφη Σουλτανίδου από την Καλάστρα. Ο Τούτσιας ο Πέτρος από την Έδεσα. Ο Βεσεξίδης ο Αγισίλαος από την Κομωτινή με την ομάδα του. Ο Φωτιάδης Χαράλαμπος από την Αθήνα μαζί με την ομάδα του. Η Λαμπρίδου η Νίκη από την ομάδα του Αερόπικ, του Fitness. Και έχουμε μαζί μας τον επίκουρο καθηγητή στα ΤΕΦΑ Θεσσαλονίκης και πολλά χρόνια με τις πολεμικές τέχνες, τον κύριο Ζαγγελίδη, όπου θέλω ένα χαιρετισμό, κύριε Ζαγγελίδη. Καλησπέρα σε όλους. Την οικογένεια Παπαδόπουλου την ξέρω πολλά χρόνια και εσείς την ξέρετε καλύτερα από μένα, φαντάζομαι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τους τιμώ και τους εκτιμώ όλους ιδιαίτερα. Δεν ξέρω από ποια τέχνη να αρχίσω και ποια να σταματήσω. Από το Ζουζίτσου να αρχίσω, από το Παγκράτιο να αρχίσω, από το Νάο Αγκαράτιο. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, με την ευκαιρία αυτή και με την ιδιότητά μου που εκπροσώπω του Ζουζίτσου κτλ. Απευθύνω και χαιρετισμό για την Ομοσπονδία του Ζουζίτσου γιατί μπορώ να σα το μεταφέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είναι καλά. Μαζί μας επίσης είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος, ο αγαπητός και φίλος Παναγιώτης Κανελόπουλος, όπου και αυτός θα ζητήσει δικό του χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Καλή επίδειξη Βασίλη, καλό φθινόπωρο. Ο καιρός πήγε άσχημα, παρά τα αυτά όμως η αγάπη και το ενδιαφέρον του κόσμου και η εκτίμηση για τη δουλειά που κάνει ο Βασίλης στην Αλεξάνδρεια είναι προφανής. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή πορεία. Και στη συνέχεια, οι ομιλήτριες οι οποίες θα παρουσιάσουν την επίδειξή μας, η Φένια και η Έλληνα Τσικητήκες. Παρακαλώ το λόγο στη Φένια. Απολαύσετε το σημερινό θέαμα.
Αναμφίβολο, ο αθλητισμός είναι πολύ σημαντικός για κάθε παιδί. Τους προσφέρει φυσική δραστηριότητα, τους βοηθά στην υγεία ανάπτυξη και βελτιώνει τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού. Μαθαίνουν αυτοάμυνα, αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους, μαθαίνουν να σέβονται, να πειθαρχούν, να κάνουν φιλίες. Αναπτύσσει όχι μόνο το σώμα, αλλά και το μυαλό τους. Μαθαίνει να δέχεται, όχι μόνο να κερδίζει, αλλά και να χάνει. Βασικά, μαθαίνει ότι για να πετύχει κάποιος πρέπει να αγωνιστεί και ότι αυτό θα τον βοηθήσει περαιτέρω στη ζωή του. Ο Αθλητικός Σύλλογος Καράτε Αλεξάνδρειας έχει τη δυνατότητα να προετοιμάζει και να στέλνει αθλητές σε 3 αναγνωρισμένες ομοσπονδίες, όπου τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα, εφόσον διακριθούν, να λάβουν τα προνόμια που παρέχει το κράτος για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Και ας κάνουμε τώρα μια αναδρομή της σχολής του σωματείου. Η σχολή λειτουργήσε το 1980. Το σωματείο ιδρύθηκε το 1984. Εντάσσεται στις αναγνωρισμένες ομοσπονδίες, με επιτυχίες αθλητών και με εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ο Σύλλογος εντάχθηκε το 1995 στην Ομοσπονδία Ζιουζίτσου, το 1999 στο Παγκράτιο, το 2000 στο Kickboxing, το 2001 έγινε η ένταξη του Συλλόγου στην Ομοσπονδία Τζούντο, το οποίο είναι και Ολυμπιακό άθλημα. Και μοιραζόμαστε τα πάντα στη ζωή εμείς, είπαμε να μοιραστούμε και το λόγο, τον απόψινό. Καλώς ήρθατε όλοι σας. Λίγα λόγια για το Παγκράτιο αρχικά. Η ονομασία προέρχεται από το συνδυασμό των αρχαιοελληνικών λέξεων παν και κράτος και υποδηλώνει με όλη τη δύναμη. Είναι ένας συνδυασμός πάλης και πυγμαχίας. Αποτελεί την αρχαιότερη και πληρέστερη από όλες τις πολεμικές τέχνες του κόσμου. Είναι ελληνική και είναι η μητέρα όλων των πολεμικών τεχνών. Κατά τον Φιλόστρατο ήταν τον εν Ολυμπία το κάλιστον. Είναι ένα άθλημα θεαματικό, γιατί οι αθλητές εφαρμόζουν λαβές, πυγμές, λακτίσματα, εναλλασσόμενες φάσεις πτώσης. Ας αναφερθούμε τώρα στο Ζιουζίτσου, που σημαίνει ευγενή σωματική τέχνη. Περιλαμβάνει γροθιές, λακτίσματα, κλειδώματα, ρήψεις. Επιτρέπει στον ασκούμενο να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε κατάσταση άμυνας ή επίθεσης. Και είναι αναγνωρισμένο άθλημα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ας περάσουμε λοιπόν στην έναρξη. Όλοι οι αθλητές μαζί κάνουν γροθιές. Είναι από τις πρώτες κινήσεις που διδάσκονται τα παιδιά αρχικά στο σύλλογό τους. Το πιο θερμό σας χειροκρότημα. Να καλωσορίσω και τον Δήμαρχο της πόλης και να απευθύνω και ο ίδιος ένα χαιρετισμό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαδόπουλο για την πρόσκληση. Να τον συγχαρώ για αυτή τη μεγάλη, για την τιτάνια προσπάθεια που κάνει και για τα αποτελέσματα που φέρνει. Να συγχαρώ επίσης τους αθλητές, πρώτα απ' όλα αυτούς, τους προπονητές και όλους εσάς τους γονείς, οι οποίοι μένετε πιστοί σε αυτή την προσπάθεια και όλοι μαζί προσπαθείτε για το καλό αποτέλεσμα που θα δούμε σήμερα. Καλή συνέχεια και καλή θέαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Δεν θα ήθελα να παραλείψω λίγο τους πρωταθλητές μας. Στις 21 Σεπτεμβρίου έχουμε Βαλκανικό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο θα γίνει στην Αθήνα. Παρακαλώ οι αθλητές που θα πάρουν μέρος να σηκωθούν. Αυτοί οι αθλητές αντιπροσωπεύουν το σωματείο μας, την Αλεξάνδρεια, σε Βαλκανικό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Οι αθλητές να καθίσουν. Να σηκωθούν πάνω οι αθλητές 4, 5, 6 Οκτωβρίου, όπου θα συμμετέχουν σε παγκόσμιους αγώνες με το Παγκράτιο άθλημα στη Ρωσία. Είναι και κάποιοι οι οποίοι λείπουν. Η Αργυριάδο Εύα, ο Κορτζής Αντώνης και ο καθηγητής ο Πέτρος. Να καθίστε. Ξεκινάμε αμέσως την επίδειξή μας. Yeah! Yeah! Yeah!
Ο δύο μικρούς τετράχρονους αθλητές μας είναι η Κική και ο Ηλίας. Ένα ζεστό χειροκρότημα παρακαλώ. Είναι 4 ετών μόνο. Και τώρα θα δούμε βήματα και γροθιές από άσπρες και μισές κίτρινες ζώνες. Θα δούμε μία ομάδα τριών αθλητών σε αρχάριο επίπεδο, όπου γίνεται συνδυασμός χεριών-ποδιών με βηματισμούς και γροθιές. Ετοιμάζονται οι αθλητές. Παρουσιάσουν ένα σετάκι με κλωτσιές και τεχνικές αυτοάμυνας. Για να δούμε λοιπόν αυτό το σκέτς άμυνας από τη Ζωή και τον Άγγελο. Ah!
Καλά. Όλο και περισσότερο. Τώρα θα προχωρήσουμε στις πορτοκαλί ζώνες, Καντσάκο και Κλωτσιές. Είναι λίγο πιο προχωρημένες ζώνες και θα μας δείξουν το πρώτο κάτα. Είναι κινήσεις με φανταστικούς αντιπάλους, σε διάφορες κατευθύνσεις και τεχνικά λακτίσματα. Στο θέρισμα και άλλες νοτουριζιού στα παλαιότερα χρόνια, στην Ιαπωνία και κατόπιν μέσουν για την αυτοάμυνά τους. Ο Αντώνης και ο Τόλης θα μας δείξουν. Πολυπλοκότητα, δυσκολία στις κινήσεις τους και τεχνικές αυτοάμυνας. Oh!
στο fitness κομμάτι με τη Λαμπρίδου, τη Λαμπρίδου Νίκη και την ομάδα της. Καλή επιτυχία στα κορίτσια! Προσπαθεί να ανακαλύψει τι δυνατότητες μπορεί να έχει. Χαρητήρια στα παιδιά.
και θα περάσουμε σε μια ιστορική τεκμηρίωση Παγκρατίου αθλήματος από τον κύριο Φωτιάδη και την ομάδα του από την Αθήνα.
δούμε στη συνέχεια τις μπλε ζώνες, ένα σετ λακτισμάτων. Είναι πολεμική τέχνη που έχει τη μορφή πάλης. Χαρακτηρίζεται από τη δυναμική χρήση των χεριών και ποδιών με σκοπό την απώλεια ισορροπίας του αντιπάλου και την ανατροπή. Είναι ολυμπιακό άθλημα με ιδιτρήτρης τον Τζιγκόρο Κάνο. Και θα δούμε αυτή τη στιγμή τζούντο από τους GSP. Πολλά μπράβο στα παιδιά. Τώρα θα παρακολουθήσουμε έναν αγώνα τζούντο από τον Αλέξανδρο Κιτσόπουλο και τον Ηρακλή Μωσίδη, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί αθλητές και αναγνωρισμένοι μας. First.
Συγχαρητήρια, ήταν άκρος εντυπωσιακό. Σε ένα διαλυμακάκι χορευτικό. Έχουμε φέρει και εμείς απόψε εδώ τους μαθητές μας από την Άουσα, από τη δική μας σχολή Body Control, για να σας παρουσιάσουμε ένα δυναμικό hip hop. Ελπίζουμε να σας κάνουμε και εσάς να θέλετε να χορέψετε μαζί μας. Δώστε τα όλα, παιδιά. Abusada. E a partir desse momento, tá caindo um puro. E a partir desse momento, tá caindo um puro. Bum, 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 bum. Στη συνέχεια θα δούμε αναπαράσταση από τον Πυρίχιο πολεμικό χώρο. Στις μέρες μας τον Πυρίχιο έχουν διασώσει οι πόδι σε μια μορφή που πλησιάζει την Πυρίχη χωρίς οπλισμό, με άντρες και γυναίκες, αλλά αντί χορευτές να σχηματίζουν κύκλο, σχηματίζουν ευθεία γραμμή. Πάμε να δούμε λοιπόν Πυρίχιο. Thank you.
οι οποίοι θα μας κάνουν το κάτα αν ακούω. Παρουσιάσουν ένα προχωρημένο κάτα, το Σιόγκαν Σαμουράι. Thank you.
συνέχεια. Κάμα, να σας δείξουμε τα κάμα από το Γιωβανόπουλο. Τον αθλητή Γιωβανόπουλο Γιώργο. Εντυπωσιακές, δίδυμες αδελφές, πάντα με το χαμόγελο, είναι καταξιωμένες επαγγελματίες χορεύτριες, έχοντας σημαντικές συνεργασίες με μεγάλα ονόματα. Φένια και Έλενα Τσικητίκου. Ας τις απολαύσουμε. Yeah!
Κυρίες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στηρίξατε και φέτος. Πιστεύω να απολαύσατε αυτά που είπατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς οι οποίοι μας στηρίζουν κάθε χρόνο για να γίνει αυτή η εκδήλωση. Ραντεβού του χρόνου. Σας ευχαριστώ πολύ.